Η Μέρη Αρώνη. Αρώνη. Εδώ κοιμήθηκε. Πάλι. Σήμερα ο κύριος Ζαχαράτος σας έλεγε στρατηγό. Και όχι μόνο σήμερα και τις άλλες φορές στρατηγό με λέει. Ετάκι. Δεν με λες στρατηγό. Αρχιστράτηγο. Η Μπέτη συγκινείται μονίμως. Μέσα στη συγκίνηση. Αυτό το πράγμα έχω γίνει πολύ γαϊδούρα. Δεν συγκινούμε με τίποτα, ρε παιδί μου. Ο κύριος Ζαχαράτος πρέπει να γίνει δάσκαλος στον νηπιαγωγείο, διότι έχει αυτό ένα καλό λόγο για όλους. Τα λάβατε. Τα έχω όλα. Έχω και την Οσία Μαρία, τη μητέρα Τερέζα αριστερά. Κύριε Ζαχαράτο, σήμερα πώς σε είπε συμπαρουσιάστρια. Σε είπα συμπαρουσιάστρια. Καλά έκανα στη λογόρη. Γιατί τσακωθήκαμε. Γιατί δεν τσακωθήκαμε. Απλά νομίζω ότι είναι ωραίο αυτό, ξέρεις, να υπάρχει. Γιατί αλλά το πίπερο, κάπως έτσι. Ο Τριαντάφυλλος είπε ότι πέρα από μια επιτυχία που έκανες δίπλα του, μετά δεν έχεις κάνει τίποτα πέρα από φωνητικά σε καλλιτέχνες. Ισχύει αυτό και έτσι κέρδισα το ψωμί μου. Και χαίρομαι πολύ γιατί ήταν μια δουλειά που την κάναμε με αγάπη. Και ήταν ένα πολύ ωραίο ντουέτο. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ δεν μιλάω έτσι γι' αυτό. Αυτός μιλάει έτσι για μένα. Είδαμε προχτές τον Αντρέα Μικρούτσικο, ο οποίος σας στήριξε για το Familiar και εξέφρασε και ένα παράπονο ότι δεν σας στηρίζουνε στον Αντένα, δεν σας δείχνουν στο τρέιλερ. Τι είπε. Ο Αντρέας εξέφρασε το παράπονο. Εμένα γιατί με ρωτάς. Πάρτε τον Αντρέα τηλέφωνο και ρωτήστε τον. Εγώ δεν έχω πει κάτι. Είμαι μια χαρά. Περνάω τέλεια. Έρχομαι να δω τις φίλες μου. Είχε γιος μου γενέθλια σήμερα και ήθελε να τα γιορτάσει στο Face. Αν συμμετείχε στο Familiar, ποιον θα ήθελε να κάνει. Θες να σου κάνω στικούδι σε τα κούνια ψηλά. Το άγχος μου είναι πως θα κατέβω τις σκάλες μετά τα κούνια. Νιώθω λίγο ένα γαργαλιτό σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο. Ποιο? Στο Μόριο. Έλα εδώ, έλα εδώ πλούς κασοβίτη. Σκύψε να δω το σου, το πιστιά σου. Ναι, ναι, να το. Κοίτα. Κοίτα το δικό μου. Δεν είναι πιο ωραίος αυτού. Γιατί τέτοια διάκριση. Θέλω κι εγώ να μου βάλω. Ο σύζυγος με τις διαφάνειες και... Δεν έχει πρόβλημα αυτός. Δεν ζηλεύει καθόλου. Deep. Δεν ζηλεύει. Βέβαια, εγώ είμαι πολύ ζηλιάρα. Σιγά μην το καταπιώ. Ευχαριστώ πολύ τη γυναίκα μου, γιατί το να ζει μαζί μου ένας φυσιολογικός άνθρωπος είναι πείραμα της επιστήμης. Παλεύουν να με συνδύσουν, τη μία ως μικρούτσικος και να ψάχνουν το ξυστρί και τη μωράδια, τη μάκα και την κασίδα. Την άλλη ως ρουβά να κυκλοφορώ ημίγυμνος στα σαλόνια και τις τραπεζαρίες. Να δωνώ τα στήθη μου. Να πάλονται οι ώμοι μου και οι τετρακέφαλοι μου στους ρυθμούς της pop. Εγώ έβαλος δεν ήμουν το τρίτο πρόσωπο ποτέ σε μια σχέση. Τώρα να υπάρχει τρίτο πρόσωπο σε δική μου σχέση, αυτό δεν το γνωρίζω.